Με ανησυχία αντίκρισαν την εικόνα αυτή οι κάτοικοι της Ροδιάς, καθώς για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα λίμματα έκαναν την εμφάνισή τους στον περιφερειακό δρόμο του οικισμού. Φοβούνται τα χειρότερα, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα λίμματα καταλήγουν στο Ριάκι και από εκεί στο Παλαιόκαστρο. Εδώ το πρόβλημα είναι τεράστιο για μένα. Τα λίμματα αυτά φεύγουν και πάνε στο Παλαιόκαστρο, που σημαίνει ότι μολύνει το περιβάλλον και γενικά τη θάλασσα του Παλαιόκαστρου. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν είναι ένα χρόνο τώρα περίπου. Φράσει, το ξεφράζουν για μια μέρα, δύο μέρες και μετά ξανά μανάτι μου το ίδιο. Ξανά πάλι από την αρχή, ξανά φράζει, πάλι τρέχουν τα λίμματα και πάνε προς το Παλαιόκαστρο. Καταλήγουν στο Ριάκι, ναι. Και γύρω-γύρω είναι οι άνθρωποι, κατοικούν άνθρωποι. Γύρω-γύρω κατοικούν άνθρωποι. Για όλα φοβόμαστε. Σήμερα είναι οι αρρώστιες, έχουν πάρα πολύ πληθύνει και φοβόμαστε για όλα. Άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου που προχωρά σε αποκατάσταση του προβλήματος, το οποίο αποδίδει σε λάθος. Ενημερώθηκα σήμερα και έστειλα, ήδη πρέπει να είναι εκεί ο συνεργάτης που έχουμε για τις αποφράξεις, και έστειλα να στείλω και ένα εργολάβο για να κάνει ένα φρεάτιο για να δει το θέμα μια τσιγαλή. Αλλά από ό,τι με ενημερώνουν, μάλλον είναι κάποιο τεχνικό λάθος γίνει και θα το διορθώσουμε τώρα με το φρεάτιο. Οι κάτοικοι ζητούν την συνεχή επιτήρηση του δικτύου, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται ανάλογες εικόνες και προβλήματα στην περιοχή. Όπως λένε, πρόκειται για ζήτημα που άπτεται της δημόσιας υγείας, άρα και πρώτης προτεραιότητας. Από 10 τόπους πάνε τα νερά κάτω. Από 10 τόπους. Τι να σας πω τώρα, να λάβουν μέτρα. Να λάβουν μέτρα οι αρχές, οι δημόσιοι, ναι, αυτά. Τώρα μπορεί και παραπάνω από το χρόνο. Συμβαίνει αυτό κάθε 3-4 μέρες, κάθε 5 μέρες. Φράζει το Ριάκι. Όταν θυμηθούν να έρθουν να το ξεφράξουν, το φρεάτιο, λειτουργούν όλα καλά. Οι κάτοικοι ζητούν οριστική λύση στο πρόβλημα, καθώς κάνουν λόγο για περιβαλλοντική καταστροφή του τόπου τους.